Πώς να μην γίνω θύμα λογοκλοπής. Μια παρουσίαση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης 2021. Γνωρίζετε τη Μαρία, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η οποία βρίσκεται στο τέλος των σπουδών της. Για να γράψει την τελική της εργασία, αξιοποιεί τις πηγές τις οποίες έχει εντοπίσει μέσα από το μηχανισμό αναζήτησης SearchLibOVGR. Ο μηχανισμός αυτός ενσωματώνει τις συνδρομές της βιβλιοθήκης, τις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και επιπλέον επιλεγμένες πηγές ανοιχτής πρόσβασης. Για να λάβει τον τίτλο της η Μαρία θα πρέπει να καταθέσει την εργασία της στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών. Μιρέα, λοιπόν, προκύπτει η ανησυχία μήπως αυτή η εργασία γίνει αντικείμενο λογοκλοπής από τρίτους. Μία πιθανή ιδέα για προστασία του κειμένου είναι το κλείδωμα της δυνατότητας αντιγραφής επικόλυσης από αυτό. Αυτό όμως ενέχει έναν κίνδυνο. Δεν θα μπορεί αυτή η εργασία να είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από μηχανισμούς αναζήτησης και επίσης μπορεί να χαθούν μελλοντικές ετεροαναφορές. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η ανοιχτή πρόσβαση σε συνδυασμό με το λογισμικό ανίχνευση πιθανής λογοκλοπής Τερνιτίν. Η Βιβλιοθήκη Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαθέτει μία εμπειρία με τέτοια λογισμικά ήδη από το 2011. Το Τέρνιτίν συγκρίνει τις εργασίες τις οποίες κατατίθενται σε αυτό, έχοντας μία βάση σύγκρισης. Αυτή λοιπόν η βάση περιλαμβάνει εργασίες που έχουν ήδη ελεγχθεί με αυτό το μηχανισμό, τις συνδρομές της βιβλιοθήκης και του HearLink, όπως επίσης και τις εργασίες που έχουν αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών και είναι ξεκλείδωτες για αντιγραφή επικόλυση. Έτσι λοιπόν η Μαρία μπορεί να καταθέσει την εργασία της υποκαθεστώς ανοιχτής πρόσβασης, να συμβάλλει στο επιστημονικό της πεδίο και να μην χάσει πιθανές μελλοντικές ετεροαναφορές. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του Τέρνιτίν μπορείτε να λάβετε από την ομάδα δικτυακού τόπου και την αντίστοιχη ιστοσελίδα.